Αγαπητές φίλες και φίλοι συναγωνιστές, είμαι ο Νίκος Ιταλέας, όπως προείπε, 53 χρονών. Σχεδόν τα μισά και περισσότερα χρόνια μου τα έχω περάσει ως επαγγελματίας, μουσικός και τραγουδιστής. Και δεν σας κρύβω την πρώτη φορά νιώθω τόσο πλάκα μπροστά στο μικρόφωνο. Όλα αυτά τα χρόνια που υπηρετώ τη μουσική και την γνήσιο λαϊκό τραγούδι, κατάλαβα ότι ποτέ αυτό δεν ήταν ξεκομμένο από τις αγωνίες και τους αγώνες για ένα καλύτερο μέλλον του λαού. Κατάλαβα ότι η καλλιτεχνική δημιουργία συνθλίβεται καθημερινά από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων που τις υπηρετούν. Σε αυτή την πορεία στον αγώνα ενάντια στο να μετατροπεί ο πολιτισμός σε εμπόρευμα, αποφάσισα να συμπορευτώ κι εγώ με τον ΚΚΕ. Το μόνο κόμμα που στηρίζει, που αγωνίζεται για να ανθίσει ο πολιτισμός στη χώρα μας. Παρένθεση εδώ ότι το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός στη χώρα είναι τα φεστιβάλ μας. Η μόνη δύναμη που συνειδητά και με συνέπεια παλεύει για να σταθεί ο λαός μας όρθιος και να διεκδικήσει αυτό που του αξίζει, μια καλύτερη κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση. Τότε που τα τραγούδια μας θα βρουν το βαθύτερό τους νόημα. Και τότε που ο καλλιτέχνης δεν θα διώκεται ως επέτης, ο καλλιτέχνης του δρόμου. Δυνατό χαρτί της περιοχής μας είναι το ανθρώπινο δυναμικό της, που ασχολείται με τον πολιτισμό και θα πρέπει να του δοθεί βήμα, στο βαθμό που η δημιουργία του θα αγκαλιάσει τις πλατείες λαϊκές μάζες. Χρειάζεται να ξεφύγουν οι δήμοι και οι περιφέρειες από τη λογική της επιχειρηματικής λειτουργίας. Οι πολιτιστικοί οργανισμοί που υπάρχουν λειτουργούν με τη λογική της ανταποδοτικότητας για τα τμήματα εκμάθησης, είτε πρόκειται για νεολαία είτε πρόκειται για ενήλικες. Σήμερα αυτό που συμβαίνει είναι λόγω υψηλού κοστολογίου, ελάχιστος κόσμος μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά τα προγράμματα των Δήμων και των Περιφερειών, όπως και σε όλες τις δομές τους. Είναι ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στις εκδηλώσεις που αγκαλιάζουν όλες τις γειτονίες της πόλης. Πρέπει να δοθεί επίσης ένα τέλος στις ελιτιστικές παραγωγές που δεν αφορούν τα πλατιά λαϊκά στρώματα και διοργανώνονται από την τοπική διοίκηση με ένα σωρό ΜΚΟ γύρω τους, απαξιώνοντας τις συλλογικότητες της πόλης, που απευθύνονται σε ένα κλειστό κύκλο, ενώ για την υλοποίησή τους διατίθενται τεράστια ποσά για τις σημερινές συνθήκες. Στις επερχόμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, επιλέγω να δώσω τη μάχη μου μέσα από το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπήρωσης στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, που στηρίζεται από το ΚΚΕ, γιατί ποτέ μου δεν θεώρησα μονόδρομο την επιλογή του λιγότερου κακού. Γιατί οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές είναι πολιτικές εκλογές. Τα προβλήματα των Δήμων και των Περιφερειών είναι απότοκα της εφαρμογής συγκεκριμένων πολιτικών. Των ίδιων πολιτικών που κάνουν κάθε μέρα τους φτωχούς φτωχότερους και τους πλούσιους πλουσιότερους. Γιατί το ερώτημα είναι πώς θέλουμε τους Δήμους και τις Περιφέρειες. Στηρίγματα των επιχειρηματικών ομίλων, μηχανισμούς επιβολής φόρων και αντιλαϊκών μέτρων και πολιτικών ή εργαλεία διεκδίκησης ενός καλύτερου αύριο για μας και τα παιδιά μας. Για τους ίδιους ακριβούς λόγους στις ευρωεκλογές αλλά και στις βουλευτικές όποτε και αν γίνουν, θα στηρίξω τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ γιατί αγωνιστής δεν είναι εκείνος που συμβιβάζεται και διαχειρίζεται, αλλά εκείνος που παλεύει και δημιουργεί δίπλα σε όσους δοκιμάζονται. Γιατί δεν υπάρχει ελπίδα χωρίς πολιτιστική ανάπτυξη και δεν υπάρχει μουσική, λαϊκό τραγούδι χωρίς αγώνα μαζί με το λαό για το λαό.